Άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τις τελευταίες ώρες τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού και ο κατάλογος των νεκρών στη χώρα μας μεγαλώνει. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 60χρονο στη Θεσσαλονίκη και δύο ακόμα άντρες ηλικίας 60 και 61 ετών στην Αθήνα. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις θα μας δώσει η Δέσποινα Βλεπάκη. Δέσποινα. Ματίνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από επιπλοκές κορονοϊού στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατέληξε χθες το βράδυ ένας 60χρονος άνδρας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας τις τελευταίες ημέρες, ενώ δύο ακόμη ασθενείς μαθαίνουμε πως έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού στο νοσοκομείο Σωτηρία. Νοσηλεύονταν και οι δύο σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Πρόκειται για έναν άνδρα 61 ετών με υποκείμενα νοσήματα που κατέληξε χθες τα ξημερώματα, όπως και ένας ακόμα άνδρας 60 ετών, ο οποίος ανήκε σε ευπαθή ομάδα. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει κι άλλο ο κατάλογος των θυμάτων. Χθες ο καθηγητής Σωτήρης Χιώρας μας ανακοίνωσε 93 θύματα κορονοϊού στη χώρα μας, 26 γυναίκες ανάμεσά τους, ενώ αυτή την ώρα που μιλάμε 75 ασθενείς δίνουν μάχη για τη ζωή τους στη μονάδα εντατικής θεραπείας της χώρας διασωληνωμένη. Και εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Ναι. Για τον συνολικό αριθμό και των θυμάτων αλλά και των νέων κρουσμάτων στη χώρα μας και αναμένουμε λοιπόν την επιβεβαίωση της 6 από τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Ματίνα. Την καθιερωμένη ενημέρωση. Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.